γήπεδο Χαριλάου. Στο περιγραφή, στο σπικάζ, αν θέλετε, είναι ο συνάδελφος Γιάννης Δέλκος. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κασάπη σε καλή θέση, παράλληλη σέντρο, Σαραβάκος το σούτ και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Σαραβάκος στο 23 ευνηδιάζει την άμυνα του Άρη. Ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης ΑΕΚ 0-1. Προσπαθούν οι παίχτες του Άρη. Ο Σαπουτζής σε καλή θέση, έχει και δυνατό σούτ, αστοχεί όμως τη φάση αυτή. Ο Λόντζαρτ και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ. Μιλόγεβη στην κεφαλιά, απομακρύνει ο Κούτουλας όπως. Ο Ιβάν επαναφέρει, ο Δαλκίδης σε πλεονεκτική θέση κάνει το σούτ, η μπάλα φεύγει out. Όλοι που θέλει να ξεφύγει. Ατομική προσπάθεια πολύ ωραία. Ο Λότσα σε καλή θέση κάνει το σούτ. Χάνεται η ευκαιρία. Σαμόλης θέλει να περάσει, πέφτει μόνος του μέσα. Ο Ιβάν το σούτ, ο Ατματζίδης σώζει για μια ακόμη φορά. Ιβάν εκτελεί. Από κοντά η κεφαλιά, ο Στρατιλάτης ισοφαρίζει. Είναι το 1-1 στο 85. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Ιβάν. Ο Στρατιλάτης από κοντά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Ιβάν βγάζει τη σέντρα. Κωνσταντινίδης έχει περάσει μπροστά. Η κεφαλιά του Κωνσταντινίδη, ο Μπουγιουκλής επαναφέρει. Κωνσταντινίδης, ο Λόντζαρ κάνει το σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 2-1 ακριβώς το 90. Ακριβώς το 90 με τον γκολ που ξαναβλέπετε. Ο Άρης προηγείται με 2-1. Ο Λόντζαρ έκανε το σούτ. Ο Ατματζίδης δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Άρης ΑΕΚ 2-1 και έξαλλοι βέβαια οι πανηγυρισμοί. Τους βλέπετε άλλωστε. Θα δείσουμε τι ακριβώς έγινε πριν από λίγο στο συναρπαστικό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Αμέσως στην παλιά για τον Δημητριάδη. Δεν υπάρχει offside. Να είναι μεγάλη στιγμή στο Χαριλάου. Ο Βασίλης Δημητριάδης απέναντι στον Καργαμάνι το shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον πρώην άσο του Άρη να ανοίξει το σκορ. Είναι τώρα ο Μιλόγεβιτς, είναι και ο Χρυσοστομίδης. Ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μπουγιουκλής έτοιμος για το σούτ με το δεξί του πραγματοποιεί. Είναι χλιαρό όμως. Ασφαίρες και οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Το φάουλ από τον Ιβάν για τον Μιλόγεβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πατά την μπάλα. Στο πλασέ που γίνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι Δημητριάδης. Σωτήριο Ατματζίδης στο 16. Καθυστερεί ο Σαμπουτζής. Τώρα εκτελεί μπάλα στα καρέ. Κεφαλιά από τον Μπουγιουκλή χάνει ο Ατματζίδης την μπάλα. Το πλασέ που πάει να γίνει από τον Μιλόγεβιτς όμως ο Ηλίας Ατματζίδης με το δεξί χέρι διώχνει. Είναι αυτός ο Σαβεύσκης χώρο, ο Σκοπιανός έτοιμος για το σούτ. Τελικά κάνει την παλιά στο Σαραβάκο. Κασάπης, το σούτ από τον Κασάπη, προβολή του Σαραβάκο 0-1. Να λοιπόν που ο μικρός παγώνει την έδρα του Άρη και κάνει τους 200 περίπου φιλάθλους της ΑΕΚ που εκδρομήσαν από την Αθήνα να πανηγυρίζουν. Ήταν η πολύ ωραία ενέργεια από τον Τόνι Σαβεύσκη στο χώρο του κέντρου. Έκανε την πάσα στον Σαβεύσκη, στον Κασάπη. Αυτός από τα αριστερά πάσαρε στον χώρο της άμυνας στη μεγάλη περιοχή στον Δημήτρη Σαραβάκο. Αυτός έκανε την προβολή 0-1 για την ΑΕΚ. Χρυσοστομίδης. Το σούτ από τον Χρυσοστομίδη είναι καλό, η μπάλα λίγο out από τον εισόδιο δοκάρι του Ατματζίδη. 27 λεπτό στο παιχνίδι, το φάλατο κάνει κεφαλιά από τον Στρατιλάτη που είχε προσεχθεί, η μπάλα λίγο out. Τώρα Λότσαρ κάτοχο τη μπάλα, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ηλία Ατματζίδη, χάνει τελικά την μπάλα. Με τα πολλά, αφού καθυστέρησε να την δώσει αμέσως η παλιά του Σαδέσκη για τον Σαραβάκο. Με τον Χρυσοστομίδη ο μικρός προσπαθεί και κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ. Είναι Σαραβάκος μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ που γίνεται. Κλείστηκε ο Σαραβάκος, έδωσε την ευκαιρία στο Καρκαμάκι να μπλοκάρει. Περνάει την αντίθεση του Σαραβάκου, να δούμε θα περάσει και τον Κασάπη, κάτι που το καταφέρει τελικά. Το έχει την μπάλα στο χέρι του Κασάπη, το βλέπω επόπτη, το σφυρίζει ο Ματσαράκης. Έχει και μια κάρτα ο Κασάπης, να δούμε αν θα δεχτεί τη δεύτερη και θα πάρει την άκουσα για τα αποδυτήρια. Πάντως φαίνεται ο Ματσαράκης να είναι διαθεσμένος να του διδείξει και πράγματι για τα υπόλοιπα 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και το δεύτερο θα αναγκαστεί να μείνει με 10 παίκτες. Διαμαρτύρονται ακόμα, δεν την έχει δείξει ο Ματσαράκης την κίτρινη κάρτα. Την έχει βγάλει, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ναι, πράγματι, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη για τον Μιχάλη Κασάπη πολύ νωρίς. Πάντα δαλκινιστρώνει για τον Σαμπουτζή, αυτός έτοιμος για το σούτο. Πραγματοποιεί, είναι καλό το σούτο από τον Αντώνη τον Σαμπουτζή. Την μπάλα λίγο out. Εκτελεί ο Λόντσαρ το τέταρτο κόρνερ για τον Άρη. Δεν βγαίνει ο Ατματζίδης κεφαλιά από το Μιλόγεβιτς. Τελευταία στιγμή έρθει στο δώσο Ατματζίδης σε διώχνει. Συνέχεια το παιχνίδι. Πάλι ο Δαλκίδης κάνει το σούτ, πάρα λίγο out. Προσπαθάρει στον Ιβάν. Δεν σε μαρκάρει τόσο ο Δαλκίδης. Ο Ιβάν όμως προτιμά να κάνει μόνο την προσπάθεια. Τώρα δίνει στον Δαλκίδη. Η σέντρα που γίνεται στα καρέ. Ο Μιλόγεβιτς τρώνει στον Μπουγιουκλή όπως μάλλον τα έχασαν σε αυτή τη φάση οι παίκτες του Άρη. Με 20 λεπτό στο παιχνίδι το φάουλ απευθείας από το Ιβάν καλό τραβηγμένο. Προς τη μήνα ο Ατματζίδης έδειξε να επενδυάζεται αφού είχε πάρει την αντίθετη φορά από αυτή που πήγε η μπάλα.
Την παλιά για τον Σαμόλη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτός έτοιμος για την προβολή. Τελικά, τελευταία στιγμή έδιωξε ο Κούτουλας σε κόρνερ. Δεν μπορούσε να το δει τον Λόντσαρ. Ιβάν στρώνει την μπάλα με το στήθος. Κάνει και την παλιά για τον Κουτιουκλή. Ο Λόντσαρ έτοιμος για το 1-1. Κάνει το πλασέ. Τελευταία στιγμή όμως ο Ατματίδης μπλοκάρει. Μπουτζής για τον Ιβάν. Ωραία εναλλαγή του με τον Σαμόλη, ο οποίος πέρασε. Και αμέσως έδωσε τον Λόντσαρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτοιμος για το 1-1. Λόντσαρ. Φοβερή απόκρουση από τον Ατματίδη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Και πάλι ο Σαμόλης έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί. Είναι καλό το σούτ, μπάλα λίγο out από το αριστερό. Κάθε το δοκάρι του Ηλίας Ματζίδη, παραμένει το 0-1 εδώ στο Χαριλάου. Σηκώνει την μπάλα Μπορμπόκη, κεφαλιά από τον Μιλόγεβιτ για τον Λότσαρ. Πάσα για τον Σαμόλη, στρώνει πολύ ωραία στον Ιβάν. Μέχρι στη μεγάλη περιοχή ο Βραζιλιάνος, στρώνει στον Μιλόγεβιτ στο νέο σούτ. Μια φοβερή εκπληκτική απόκριση από τον Ματζίδη που αναδεικνύεται σε ήρωα το αγώνα. Καθυστερούν οι παίκτες του Άρη, ο Λότσαρ τελικά πλασταριστέ, μπάλα λίγο out. Εκτελείται το φάουλ από τον Ιβάν, η μπάλα καταλήγει στον Σαμπουτζή, αυτός πασάρει στο Μιλόγεβιτ. Την παλιά για τον γκολ, δεν μετράει αυτό το γκολ, ήταν offside ο Ζόραν Λόντσαρ. Ο Λόντσαρ μέσα στη μεγάλη περιοχή που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βλάχο, στρώνει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη, κάνει αυτό το σούτ, την μπάλα λίγο out. Νέο φάουλ από τον Ιβάν και παλιά 1-1. Το γκολ λοιπόν από τον Μιλόγεβιτ, η λύτρωση για τον Άρη. Ο Στρατιλάτης ήταν τελικά ο σκόρερ, ο οποίος τα τελευταία λεπτά προωθεί το αρκετά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ματζίδη. Βρήκε τώρα την ευκαιρία μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ιβάν με καρφωτή κεφαλιά να ισοφαρίσει και να λυτρώσει τους γηπεδούχους. Μπουγιουκλής δεν πέρασε παλιά για τον Λόντσαρ. Τώρα όμως ο Λόντσαρ σε θέση βολής κάνει το σουτ 2-1. Πάνω κάτω ήταν εδώ το Χαριλάου, όπου ο Άρης μέσα σε 3 λεπτά ανατρέπει το 0-1 με τον κόλ του Δημήτρη Σαραβάκου και παίρνει τη φάση στο σκορ με τον Ζόραν Λόντσαρ, τη χρυσή αλλαγή του Γιώργου Φυρού, που εκμεταλλεύτηκε μια στίχη στη δεκαρέ του Ηλίας Ματζίδη και με ένα αριστερό πλασέ νίκησε τον διεθνή φορκέρο της ΑΕΚ. Τώρα τελειώνει, λέγει το παιχνίδι, ο Άρης μεγάλος νικητής σε ένα παιχνίδι πραγματικά συναρπαστικό τόσο από άποψη θεάματος όσο και από εξέλιξης στο σκορ. 2-1 τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Χαριλάου υπέρ του Άρη που παραμένει ζωντανό στη διεκδίκηση της τέταρτης προνομιούχου θέσεως που οδηγεί στο κύπελλο UEFA.